Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Είσαστε συντονισμένοι στο ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Αλεξανδροπόλεως, Ράδιο Ελπίδα, 102,3 και ακούτε την εκπομπή «Ιστορίες από το Γεροντικό» με τον πρωτοπρεσβύτερο πατέρα Διονύσιο Χαριτούδη. Αγαπητοί ακροατές του Ράδιο Ελπίδα 102,3, θα συνεχίσουμε την ανάγνωση κειμένων από το βιβλίο υποτακτικών του Ιερομονάχου Κοσμά Παλαιογιάννη, εκδόσεως Ιεράς Μονής Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου Αιγίου, για ψυχική ωφέλεια και οικοδομή. Ολοκληρωτική αυταπάρνηση. Κάποιος ήθελε να απαρνηθεί τον κόσμο και να γίνει μοναχός. Επισκέφθηκε ένα μεγάλο γέροντα και του είπε: «Γέροντα, θέλω να γίνω μοναχός». Εκείνος του αποκρίθηκε: «Αν θέλεις να γίνεις μοναχός, τότε πήγαινε να απαρνηθείς όλα τα του κόσμου και όταν επιστρέψεις, κάθισε στο κελί σου και ησύχασε». Πράγματι, ο αδελφός αυτός έφυγε και πήγε στον κόσμο. Μοίρασε όλη του την περιουσία, κρατώντας όμως για τον εαυτό του 100 νομίσματα και ήρθε στο γέροντα. Εκείνος βλέποντάς τον είπε: «Δεν μπορείς να γίνεις μοναχός». «Μπορώ», απαντάει αυτός. «Τότε πήγαινε και κάθισε στο κελί σου». Πήγε. Εκεί όμως που καθόταν ήρθαν οι λογισμοί και του είπαν: «Η πόρτα του κελιού σου είναι παλιά και πρέπει να την αλλάξεις». Έρχεται στο γέροντα και του λέγει: «Γέροντα, οι λογισμοί μου λένε ότι η πόρτα του κελιού μου είναι παλιά και πρέπει να αλλαχτεί». Και ο γέροντας του απαντά: «Δεν αρνήθηκες ακόμα τον κόσμο, γι' αυτό πήγαινε να τον αρνηθείς και τότε έλα να καθίσεις εδώ». Ο αδελφός πάλι έφυγε και αφού μοίρασε τα 90 νομίσματα επέστρεψε λέγοντας: «Να γέροντα, τώρα τον αρνήθηκα τον κόσμο». Εκείνος του επέτρεψε να καθίσει και πάλι στο κελί του. Μόλις όμως κάθισε, άρχισαν και πάλι οι λογισμοί να τον ενοχλούν και να του λένε: «Όλα εδώ είναι παλιά και ο τόπος έρημος και όταν έρθει το λιοντάρι θα σε φάει». Αφού πήγε στο γέροντά του, του εξομολογήθηκε τους λογισμούς του, τότε ο γέροντας του λέει: «Και εσύ, παιδί μου, απάντησε στους λογισμούς σου. Εγώ περιμένω να έρθουν όλα επάνω μου και το κελί μου δηλαδή να γκρεμιστεί και το λιοντάρι να έρθει και να με φάει για να απαλλαγώ το συντομότερο από τον κόσμο». «Αυτά να πεις στους λογισμούς σου. Πήγαινε τώρα να καθίσεις στο κελί σου χωρίς να φοβάσαι και να φροντίζεις για τίποτα. Μόνο τότε και να προσεύχεσαι συνέχεια στον Άγιο Θεό». Ο αδελφός έκανε ό,τι του είπε ο γέροντας και η ψυχή του αναπαύτηκε. Λόγω
η υπακοή ανωτέρα της ασκήσεως. Δύο κατασάρκα αδελφοί ήρθαν για να μονάσουν σε κάποιο μοναστήρι. Ο ένας προτίμησε το δρόμο της ασκήσεως, ο άλλος το δρόμο της υπακοής. Ο υποτακτικός αυτός έκανε υπακοή χωρίς διάκριση σε όλα όσα του έλεγε ο γέροντάς του. Πολλές φορές του έλεγε το πρωί «Φάε» και εκείνος έτρωγε. Και άλλοτε του έλεγε «Μη φας» και εκείνος δεν έτρωγε. Σε όλα γενικά έκανε την ίδια υπακοή, υπήκουε δηλαδή με χαρά σε οτιδήποτε του έλεγε ο γέροντάς του. Και για την υπακοή του αυτή δοξαζόταν από όλους τους αδελφούς του μοναστηριού. Ο αδελφός του, ο ασκητής, τον φθόνησε και είπε μέσα του «Θα τον δοκιμάσω να δω αν έχει αληθινή υπακοή». Ήλθε λοιπόν στον ηγούμενο και του λέγει «Στείλε τον αδελφό μου να πάμε κάπου μαζί που έχω ανάγκη». Ο αβάς επέτρεψε στον υποτακτικό του να πάει. Μόλις έφτασαν στο ποτάμι που ήταν γεμάτο κορκόδιλος, λέγει ο ασκητής στον αδελφό του «Κατέβα και πέρασε το ποτάμι». Εκείνος έκανε υπακοή και κατέβηκε. Και ήρθαν οι κορκόδιλοι και έγλυψαν το σώμα του χωρίς καθόλου να τον βλάψουν. Ο ασκητής όταν είδε το θαυμαστό αυτό φαινόμενο του είπε να ανεβεί από το ποτάμι και εκείνος ανέβηκε χωρίς να έχει πάθει τίποτα. Βαδίζοντας έπειτα βρήκαν στο δρόμο ένα νεκρό γυμνό. Ο ασκητής είπε «Αν είχαμε κανένα παλιό ρούχο θα τον σκεπάζαμε. Καλύτερα», λέγει ο υποτακτικός, «να προσευχηθούμε μήπως ο Θεός τον αναστήσει». Κάθεσαν λοιπόν και προσευχήθηκαν. Όταν τελείωσαν την προσευχή, ο νεκρός αναστήθηκε. Ο ασκητής καυχόμενος έλεγε «Ο νεκρός αναστήθηκε χάρης στην άσκησή μου». Εν τω μεταξύ ο Θεός φανέρωσε στον ηγούμενο του μοναστηριού όλα όσα είχαν συμβεί. Όταν επέστρεψαν στο μοναστήρι, ο αβάς λέγει στον ασκητή «Γιατί δοκίμασες με τόσο επικίνδυνο τρόπο τον αδελφό σου στο ποτάμι? Μάθε λοιπόν ότι ο νεκρός που αναστήθηκε, αναστήθηκε χάρη στην υπακοή του αδελφού σου και όχι στη δική σου δοκιμασία». Εμπιστοσύνη όχι στους εαυτούς μας αλλά στους γέροντες. Ένας υποτακτικός βρήκε μέσα στην έρημο ένα απομονωμένο και ήσυχο τόπο. Πήγε λοιπόν στο γέροντά του και τον παρακάλεσε «Γέροντα, δώσ' μου την ευλογία σου να πάω να κατοικήσω μόνος μου στο μέρος αυτό και με τη βοήθεια του Θεού αλλά και με τις δικές σου ευχές ελπίζω ότι θα προκόψω πνευματικά». Ο αβάς του επέτρεψε να κατοικήσει αλλά συγχρόνως του λέγει «Γνωρίζω ότι έχεις πράγματι τη δύναμη να υποβληθείς σε εκοπιαστικές ασκήσεις. Όμως με το να έχεις γέροντα θα μένεις με την εντύπωση ότι το έργο σου είναι αρεστό στο Θεό και με το να τρέφεις αυτήν την πεποίθηση να νομίζεις ότι εκτελείς ωραία τα έργα του μοναχικού.
Έτσι με τον τρόπο αυτό τη ζωή σου θα χάσεις και τον κόπο σου αλλά και το μυαλό σου. Χαίρε ή τον απελπισμένον ή ελπίες και τον πολέμου με τίποτα κρυφό από τον γέροντα. Ο Αββάς Κασσιανός αναφέρει το εξής. Ο Αββάς Σεραπείων έλεγε για τον εαυτό του: «Όταν ήμουνα νεότερος, έμενα μαζί με τον γέροντά μου. Την ώρα που καθόμασταν για φαγητό, εγώ από σατανική ενέργεια σηκωνόμουν από το τραπέζι, έκλεβα τα παξιμάδια και τα έτρωγα κρυφά από εκείνον». Αυτή η κατάσταση κράτησε για μεγάλο χρονικό διάστημα και τόσο πολύ με κυρίεψε το πάθος αυτό, ώστε δεν μπορούσα να συγκρατηθώ. Με έλεγχε βέβαια η συνείδησή μου, αλλά εγώ ντρεπόμουν να το ομολογήσω στο γέροντά μου. Κάποτε, κατά οικονομία του Θεού βέβαια, συνέβη να επισκεφτούν το γέροντα μερικοί μοναχοί. Αυτοί, χάριν πνευματικής ωφελίας, ρωτούσαν το γέροντα για τους λογισμούς τους. Εκείνος τότε τους είπε: «Τίποτα δεν βλάπτει περισσότερο τους μοναχούς και δεν δίνει χαρά στους δαίμονες όσο το να κρύβουν τους λογισμούς τους από τους πνευματικούς τους πατέρες». Τους μίλησε ακόμη και για την πνευματική εγκράτεια. Εγώ, ακούγοντας όλα αυτά που έλεγε ο γέροντάς μου στους επισκέπτες, συνήλθα και συνειδητοποίησα το τι πρέπει να κάνω. Σκέφτηκα ότι ο Θεός αποκάλυψε τα πλάσματά μου στο γέροντά μου. Σκέφτηκα ότι ο Θεός αποκάλυψε τα πτέσματά μου στο γέροντά μου. Τότε συγκινήθηκα και άρχισα να κλαίω. Έβγαλα τα παξιμάδια από τον κόρφο μου, τα οποία έκλεβα από κακή συνήθεια, έπεσα κάτω στο έδαφος και ζητούσα συγγνώμη για τα σφάλματα που διέπραξα, καθώς και την ευχή του γέροντά μου για να με ασφαλίσει ο Θεός στο μέλλον. Και ο γέροντας τότε μου λέγει: «Ω παιδί μου», και χωρίς να σου πω τίποτα, η εξομολόγησή σου σε ελευθέρωσε. Κατέσφαξες τον δαίμονα που μέχρι τώρα σε πλήγωνε και με σιωπή, αφού ομολόγησες τα σφάλματά σου. Από τώρα και πέρα δεν θα έχει τόπο στην ψυχή σου, αφού πρέπει και βγήκε από την καρδιά σου και έγινε φανερός». Και ενώ δεν είχε καλά τελειώσει τα λόγια του, να η ενέργεια του σατανά φάνηκε να βγαίνει από τον κόρφο του σαν πύρινη λαμπάδα και γέμισε το σπίτι από δυσοσμία, ώστε να νομίζουν οι παρευρισκόμενοι ότι εκεί καίγεται θιάφη. Τότε ο γέροντας είπε: «Να η απόδειξη των λόγων μου και της ελευθερίας σου. Ολοφάνερα μας την γνωστοποίησε ο Κύριος με το σημείο αυτό που έγινε». Και τότε έφυγε έτσι και από μένα το πάθος της γαστριμαργίας και η διαβολική εκείνη επιθυμία, ώστε ούτε καν ξεπεράσαμε ποτέ με το μυαλό μου. Από αυτά λοιπόν που είπαμε μαθαίνουμε ότι δεν υπάρχει άλλος δρόμος για τη σωτηρία μας από το να εξομολογούμαστε τους λογισμούς μας στους πνευματικούς μας πατέρες και να μην περιφρονούμε την παράδοση των προγόνων μας.
χωρίς ευλογία ούτε το καλό δεν πρέπει να πράττουμε. Ένας αδελφός ρώτησε κάποιο γέροντα. «Με έστειλαν γέροντα για δουλειά του μοναστηριού στην Αγία Πόλη. Εγώ κατέβηκα στον Ιορδάνη για να προσευχηθώ, χωρίς να ζητήσω για αυτή την επίσκεψη την ευλογία του γέροντά μου. Άραγε έπραξα καλά ή όχι?» Ο γέροντας το αποκρίθηκε. «Χωρίς την ευλογία του γέροντος, ποτέ και πουθενά δεν μπορείς να πας. Γιατί εκείνα που κάνουμε με το δικό μας λογισμό, και αν ακόμα φαίνονται καλά, στο Θεό δεν αρέσουν. Το να φυλάξεις όμως αυτά που σου είπε ο Αββάς στέλλοντάς σε στο διακόνημα, αυτό και προσευχή είναι και υπηρεσία στο Θεό, ο οποίος είπε: «Δεν ήλθα να κάνω το δικό μου θέλημα, αλλά το θέλημα του πατρός μου, ο οποίος με έστειλε». Αν ξαναρωτάει ο αδελφός, φεύγοντας για το διακόνημα, λησμόνησα να ρωτήσω το γέροντά μου πού πρέπει να διαμείνω και εκείνος πια απομακρυνθεί, τι πρέπει να κάνω? «Πρέπει», απαντά ο γέροντας, «να σταθείς πολύ προσεκτικός και ό,τι συναντήσεις να το πράττεις και κάθε τι με τέτοιο τρόπο ώστε να ωφελείς την ψυχή σου. Έχει όμως τη συνέστηση ότι παραβαίνεις την εντολή και όχι ότι ενεργείς ορθά, γιατί τολμάς να κάνεις κάτι χωρίς ευλογία. Όταν έτσι ενεργείς και το πληροφορείται ο γέροντάς σου, τότε ο γέροντάς σου σε συγχωρεί». Αγαλία σε είναι νεκρός για τον κόσμο. Ένας μοναχός που εμόναζε σε κοινόβιο ρώτησε τον γέροντα: «Γέροντα, μια χείρα που αδικείται μου έστειλε έναν άνθρωπο και με παρακαλεί να γράψω γράμμα στο δομέστιχο να με βοηθήσει, για να τη βοηθήσει. Αλλά έχω δύο λογισμούς. Ο ένας μου λέγει, εδώ που ήρθε στο μοναστήρι ήρθες για να πεθάνεις για τον κόσμο. Αν γράψεις το δομέστιχο παραβαίνοντας την εντολή της νεκρόσεως. Ο άλλος λογισμός μου λέγει το αντίθετο. Αν δεν γράψεις το δομέστιχο παραβαίνεις την εντολή που μας διατάσσει να βοηθούμε τους πάσχοντες. Πες μου λοιπόν τι να κάνω?» Και ο γέροντας το αποκρίθηκε: «Αν ήσουν νεκρός και ερχόταν η αδικουμένη χείρα, θα μπορούσες να τη βοηθήσεις? Ασφαλώς όχι. Εκτός όμως από αυτό, αν τώρα βοηθήσεις αυτή τη χείρα και έρθει ύστερα κάποια άλλη χείρα να σου ζητήσει τη βοήθειά σου, και τότε θα παραβείς την εντολή. Ο νεκρός για τίποτα από όλα αυτά δεν φροντίζει, και αν ακόμη γονγίζουν εναντίον σου, τίποτα δεν πρόκειται να σε βλάψει». Αγάπη νικά και τη σαρκική αμαρτία. Κάποιος νέος που ήθελε να απαρνηθεί τον κόσμο έφυγε και πήγε στην έρημο. Εκεί βλέπει κάπου ένα κελί χτισμένο σαν πύργος και είπε στον εαυτό του: «Όποιον κι αν βρω στον πύργο θα τον υπηρετήσω μέχρι θανάτου». Όταν έφτασε χτύπησε την πόρτα. Βγήκε κάποιος γέροντας μοναχός και του λέγει: «Τι θέλεις?» «Έταξα να γίνω μοναχός και ήρθα». Ο γέρο μοναχός τον δέχτηκε εκεί, αφού τον ανάπαυσε λιγάκι και τον ρώτησε: «Δεν μένεις πουθενά?» «Όχι», απαντά ο νέος, «αλλά σκέφτομαι να μείνω εδώ». Ο γέροντας αυτός είχε πέσει στην πορνεία με μια γυναίκα.
και συζούσε πλέον μαζί της στο ίδιο κελί. Γι' αυτό του λέγει, αν θέλεις να σωθείς, πήγαινε σε μοναστήρι, γιατί εγώ εδώ ζω με γυναίκα. Ο νέος απαντά, είτε έχεις γυναίκα, είτε αδελφή, δεν γνωρίζω. Εγώ αποφάσισα να σε υπηρετήσω μέχρι θανάτου. Αφού πέρασε κάμποσος χρόνος και ο αδελφός τους υπηρετούσε σε όλα χωρίς διάκριση, ο γέροντας και η γυναίκα είπαν μεταξύ τους, «Δεν μας στάνει το βάρος της αμαρτίας που σηκώνουμε, θα δώσουμε λόγο και για την ψυχή αυτού του νέου. Γι' αυτό ας φύγουμε από εδώ και ας τον αφήσουμε μόνο του στο κελί». Πράγματι, αφού πήραν μαζί τους όσα πράγματα μπορούσαν, λένε στο νέο, «Εμείς που γίνουμε για κάποιο τάξιμο και όμως φύλαξέ μας το κελί». Μόλις όμως προχώρησαν και απομακρύνθηκαν λιγάκι, ο νέος αντελήφθηκε την απόφασή τους. Τρέχει λοιπόν κοντά τους. Αυτοί μόλις τον είδαν ταράχτηκαν και του λένε, «Μέχρι πότε θα μας κατακρίνεις? Κάθισε λοιπόν στο κελί σου και πρόσεχε τον εαυτό σου». «Εγώ», τους λέγει ο αδελφός, «δεν ήρθα για το κελί, ήρθα για να σας υπηρετήσω». Τότε αυτοί όταν άκουσαν από τον αδελφό αυτά τα λόγια, συγκινήθηκαν και αποφάσισαν να μετανοήσουν. Και πράγματι, η με γυναίκα πήγε σε γυναικείο μοναστήρι, ο δε μοναχός επέστρεψε στο κελί του. Έτσι, με την υπακοή και με την υπομονή του αδελφού, σώθηκαν και οι δύο, και ο μοναχός και η μοναχή. Υπακοή με προθυμία και χωρίς αντιλογία. Ο Μέγας Παχώμιος, όταν ακόμη ήταν νέος και υποτακτικός στον Άγιο Πανάνεμο, έκανε υπακοή με προθυμία στο δάσκαλό του, σε όλα χωρίς αντιλογία. Τον ακολουθούσε με ταπεινή καρδιά σε όλες εκείνες τις μεγάλες και αξιοθαύμαστες κληραγωγίες. Εκτός από τις άλλες κακοπάθειες, πολλές φορές τον έστειλε στο βουνό να μαζέψει ξύλα. Καθώς περπατούσε ξυπόλυτο στα αγκάθια, που σαν καρφιά τρυπούσαν τα πόδια του, εκείνος τα υπέφερε με χαρά, ενθυμούμενος τα καρφιά με τα οποία κάρφωναν τα χέρια και τα πόδια του Σωτήρος μας Ιησού Χριστού επάνω στο Σταυρό. Μέγας ο καρπός της υπακοής. Για τον Αβάη Ιωάννη τον Κολοδό διηγούνται το εξής περιστατικό. Κάποτε επισκέφτηκε ένα γέροντα που εμόναζε σε μία σκήτη της Θηβαΐδος και κάθισε και αυτός εκεί στην έρημο. Ο αβάς αυτού του γέροντα πήρε μια μέρα ένα ξερό ξύλο, το φύτεψε και είπε στο γέροντα, «Θα το ποτίσεις κάθε μέρα με μια στάμνα νερό γεμάτη για να καρποφορήσει». Το νερό βρισκόταν πολύ μακριά από το κελί τους. Για να το μεταφέρει έπρεπε να ξεκινήσει από βραδύς και να επιστρέψει συνέχεια το πρωί. Μετά από 3 χρόνια το ξερό εκείνο ξύλο φύτρωσε και έδωσε καρπούς καρύδια. Ο αβάς του γέροντα πήρε τους καρπούς και τους έφερε στην εκκλησία λέγοντας στους αδελφούς, «Πάρτε να φάτε από τον καρπό αυτό της υπακοής. Με την υπακοή μπορούμε να κάνουμε τα πάντα, ακόμα και τα ξερά ξύλα να φέρουν και να κάνουν καρπούς». Ήταν η εκπομπή «Ιστορίες από το Γεροντικό» που μεταδίδει ο ραδιοφωνικός σταθμός της Ιεράς Μητροπόλεως Αλεξανδρουπόλεως, Ράδιο Ελπίδα 102,3. Ακούσαμε ωφέλιμες ιστορίες από το βιβλίο «Υποτακτικών», εκδόσεως Ιεράς Μονής Αγίου Ιωάννου Θεολόγου Αιγίου, από τον πρωτοπρεσβύτερο πατέρα Διονύσιο Χαριτούδη. Δεύτερη
Rosa mentor.